Στο ένα από τα δύο παιχνίδια που άνοιξαν σήμερα την αυλαία του γηπέλου Ε, στο γήπεδο Γιάννη Κουρέλο στην Αλικαρνασσό, η Νέη Ροδότου φιλοξένησαν τα Δειλινά. Στο 17ο λεπτό, οι φιλοξενούμενοι κέρδισαν πέναλτι, μια διαιτητική απόφαση που αμφισβητήθηκε έντονα από τους νέους του Ηροδότου. Τελικά από τα 11 βήματα, ο Σταματάκης ήταν αυτός που έκανε το 0-1 για τα Δειλινά. Οι νέοι Ηροδότου που είχαν καλή παρουσία στο πρώτο ημίχρονο, στο 22 μετά από εκτέλεση φάουλ και προβολή του Βασιλάκη, έφεραν το παιχνίδι στο 1-1, πανηγύρισαν έξαλλα αυτή την ισοφάριση τα παιδιά των νέων του Ηροδότου. Ο υψηλόσωμος Βασιλάκης προωθήθηκε στην αντίπαλη περιοχή και με κοντινή προβολή έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-1. Λίγο πριν το τέλος του πρώτου ημιχρόνου, από βαθιά παλιά του Μπρίνταλου, ο Αδαμάκης έφυγε στην αντεπίθεση, σούταρε, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα για δεύτερη φορά. Τα Δειλινά προηγήθηκαν εκ νέου με 1-2 με τον γκολ του Αδαμάκη. Ενώ στο δεύτερο ημίχρονο και συγκεκριμένα στο 70ο λεπτό, τα Δειλινά ξανά με τον Σταματάκη, σκόρερ και του πέναλτι, έκαναν το 1-3 και έτσι εξασφάλισαν την πρόκριση για την επόμενη φάση του κυπέλου Ε. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις δύο ομάδες. Παίξανε ένα καλό ποδόσφαιρο. Το αποτέλεσμα δεν μας ευνόησε. Αυτά συμβαίνουν στο ποδόσφαιρο, γιατί το ποδόσφαιρο είναι μια γιορτή ποδοσφαίρου. Είναι μια γιορτή. Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στα παιδιά των Δειλινών. Καλή πορεία να έχουν. Και από εκεί πέρα συνεχίζουμε εμείς το πρωτάθλημα με ό,τι καλύτερο μπορούμε. Επίσης θέλω να πω, είμαι πάρα πολύ στεναχωρεμένος για τη διαιτησία. Ήταν απαράδεκτη. Απαράδεκτη τελείως. Αυτό μόνο έχω να πω. Ο κόσμος θα δει. Συγχαρητήρια και στις δύο ομάδες. Παίξανε πάρα πολύ καλά και δυνατά και οι δύο. Και ελπίζουμε στη συνέχεια να είμαστε και εμείς πιο καλοί και οι άλλες ομάδες.